Βεβαίως, εμείς δεν θα εστιάσουμε στην κριτική μας το ποιος το έκανε ή το τι έκανε κάποιος. Είναι μια άγονη, κατά τη γνώμη μας, συζήτηση. Θέλουμε να θέσουμε κάποια πιο ουσιαστικά ζητήματα με ευκαιρία και την παρουσία του Υπουργού. Βεβαίως, κανείς δεν αμφισβητεί ότι η τεχνολογία βοηθάει, διευκολύνει. Αλλά το βασικό ερώτημα είναι ποιος την αξιοποιεί και για ποιο σκοπό την αξιοποιεί την τεχνολογία. Και από αυτή την άποψη δεν είναι κάτι το ουδέτερο, αλλά αποκτά ταξικά χαρακτηριστικά. Το λέμε αυτό γιατί στις συνθήκες του συστήματος του κοινωνικο-οικονομικού το οποίο ζούμε, αντί να απελευθερώνει τον εργαζόμενο, αντί να βελτιώνει τη θέση των λαϊκών στρωμάτων, δυστυχώς επιδεινώνει. Επιδεινώνει και τους όρους εργασίας, αλλά και διευρύνει ακόμη περισσότερο το χάσμα ανάμεσα στις κοινωνικές ανισότητες. Το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν μια σειρά δεδομένα. Δεδομένο πρώτο ότι ήδη με τα σημερινά στοιχεία ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή ή έχει δυσκολίες πρόσβασης και δεν είναι μόνο ζήτημα δεξιοτήτων. Είναι και άλλα θέματα. Από τα δίκτυα μέχρι και την οικονομική δυνατότητα να μπορεί να έχει πρόσβαση. Γιατί εξακολουθεί να παραμένει ένα πολύ ακριβές εμπόρευμα. Και τα εργαλεία με τα οποία μπορεί να αξιοποιηθεί το ίντερνετ είναι πολύ ακριβά. Γιατί βρίσκονται σε χέρια μονοπωλιακών ομίλων. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερο στοιχείο. Η τεχνολογία αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας, άρα χρειάζονται λιγότερα χέρια. Τα χέρια που θα περισσεύσουν τις εργασίες τι θα γίνουνε? Η απάντηση είναι ανεργία στον καπιταλισμό. Άρα λοιπόν λιγότερες θέσεις εργασίας, εντατικοποίηση της εργασίας και ταυτόχρονα επίθεση στα εργατικά δικαιώματα. Και βλέπουμε σε μια σειρά ζητήματα όπου το τελευταίο διάστημα και εξαιτίας της πανδημίας η τηλεεργασία, η εκπεριτροπής εργασία και μια σειρά άλλα τέτοια εργαλεία τα οποία έχει στα χέρια του κεφάλου για να μπορέσει να συμπιέσει ακόμη περισσότερο. Ενώ τι θα έπρεπε να γίνει? Θα έπρεπε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν λιγότερες ώρες, να αμείβονται πολύ περισσότερο και βέβαια στις θέσεις που έχουν χαθεί με ευθύνη του κράτους να απασχολούνται σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Όμως αυτό χρειάζεται κεντρικό σχεδιασμό, χρειάζεται κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Αυτά, τίποτα από αυτά δεν έχετε στα χέρια σας, ως κυβέρνηση ή ως αστικό κράτος. Τρίτο ζήτημα. Μιλήσατε για τη γραφειοκρατία και την ανάγκη αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας. Βεβαίως, ταλαιπωρούσε τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τον λαό. Ήταν αναγκασμένοι να χάσουν πολλά μεροκάματα για να διεκπαιρέσουν μια υποχρέωση. Όμως στο όνομα αυτό επί της ουσίας κάνει κάτι άλλο. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και γλάστρα. Ποιο είναι το βασικό? Είναι το βασικό ότι να διευκολύνεται τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων. Παράδειγμα, με το τελευταίο νομοσχέδιο για το περιβάλλον, την κυβέρνηση μέσα σε 6 μέρες λέει πρέπει να δοθεί απάντηση για το φάκελο. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν σημαίνει πάταξη της γραφειοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι στο όνομα του να πατάξουν τη γραφειοκρατία, τα όποιες ή όποιες προστασίες υπήρχαν είτε στο περιβάλλον, ελάχιστες, είτε στα ζητήματα της δημόσιας υγείας, είτε σε άλλα θέματα, να μπορέσει πολύ εύκολα να προσπεραστούν. Άρα δηλαδή να διευκολυνθεί η ασυδοσία της δράσης των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ότι ο ΣΕΒ και όχι μόνο ο ΣΕΒ, από τα βασικά ζητήματα που βάζανε στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων ήταν η γραφειοκρατία. Γιατί ακριβώς θέλουν να ξεμπερδεύουμε αυτά τα εμπόδια που τους δημιουργούσε η νομοθεσία στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Έτσι λοιπόν υποβαθμίζεται και το περιβάλλον και η προστασία της δημόσιας υγείας και μια σειρά άλλα ζητήματα. Μίλησα για τα εργασιακά. Τέταρτο στοιχείο. Το οποίο πρέπει κάποιος να δει. Είναι ότι επί της ουσίας ανοίγεται μια πολύ μεγάλη αγορά προς όφελος των πολυεθνικών.
Αρκετά εκατομμύρια έδωσε η ελληνική κυβέρνηση σε πολυεθνικές για τις άδειες χρήσης το τελευταίο διάστημα. Άρα επί της ουσίας ανοίγει η αγορά σε πολυεθνικές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας βγάζοντας πολύ περισσότερα κέρδη. Και το τελευταίο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να βάλω για να είμαι σύντομος είναι ζητήματα που μπορούμε να συζητάμε για ώρες. Είναι αυτή η δυνατότητα και η ικανότητα συγκέντρωση στοιχείων και προσωπικών δεδομένων. Το οποίο το προσπεράσετε πολύ γρήγορα, κύριε Υπουργέ. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως όποιος έχει τα στοιχεία στα χέρια του μπορεί να ελέγξει πάρα πολλά ζητήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένας πολύ μεγάλος πόλεμος. Στην κυριολεξία που λέμε πυλές, εκβιασμούς, ακόμη και τρομοκρατικές ενέργειες, φυλακίσεις, για το ποια εταιρεία θα έχει τη διαχείριση, ποιες πολυεθνικές θα έχουν τη διαχείριση του 5G. Ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα. Και αυτός ο πόλεμος δεν γίνεται απλά και μόνο για την αγορά, αλλά γιατί αυτός που θα έχει το λειτουργικό του 5G θα μπορεί να έχει στα χέρια του ένα τεράστιο όγκο δεδομένων και να μπορεί να τον αξιοποιήσει και να τον εκμεταλλεύεται. Για πάρα πολλούς λόγους. Από τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά δικαιώματα, το πώς προσανατολίζει κάποια ζητήματα, το πώς ελέγχει. Άρα λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και εδώ πέρα δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και προστασίας επί της ουσίας. Εκτός και αν είναι πολύ υπερβολική η φόβη ή τα ερωτηματικά τα οποία εκφράζουμε.